Πράγματι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας σήμερα είναι στην ευχάριστη θέση να διοργανώνει μια εκδήλωση για τον νέο θεσμό, την υποχρεωτική διαμεσολάβηση που με τον νόμο 4640 του 19 εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από τις 15 Ιανουαρίου και ουσιαστικά από τις 15 Μαρτίου και μετά, πολλές από τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων θα απαιτούν ένα προστάδιο. Αυτό το προστάδιο λέγεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Είναι ένας εντελώς νέος θεσμός. Θα πρέπει να πω ότι είναι ένας νέος θεσμός και για την Ευρώπη. Αν εξαιρέσουμε την Ιταλία που ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, είμαστε η πρώτη χώρα που η διαμεσολάβηση παίρνει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για να το πω πολύ απλά, είναι ουσιαστικά ένα προστάδιο πριν πάμε στο δικαστήριο. Υποχρεωτικά θα πηγαίνουμε σε έναν διαμεσολαβητή για να εξετάσουμε αν μπορούμε να λύσουμε την υπόθεση μας εξωδικαστικά. Παρά το γεγονός ότι η Δικηγορική Σύλλογη της χώρας και η Ολομέλεια των Προέδρων έχει ταχθεί εναντίον της υποχρεωτικότητας του θεσμού, θα πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που αυτός έχει σαχθεί στην ελληνική ένωμη τάξη, είμαστε υποχρεωμένοι να τον διερευνήσουμε, να τον μάθουμε, να τον επεξεργαστούμε για να μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε στην πράξη. Γι' αυτό και σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας διοργανώνει αυτή την εκδήλωση με εξαιρετικούς ομιλητές, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, που είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Νομική, τον κύριο Άνθιμο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Φρέντερικ, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, την Εύη Αυλογιάρη, η οποία είναι διευθύντρια σπουδών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης, και τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είναι διδάκτορας νομικής και δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι θα γίνει μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Αφορά όχι μόνο τους δικηγόρους. Εν δυνάμει, όλοι θα είμαστε διάδικοι, όλοι θα είμαστε μέρη σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης. Άρα, αφορά όλους τους ενεργούς πολίτες και αυτούς που πιθανόν αύριο θα βρεθούν στη θέση του να επιχειρήσουν μια διαμεσολάβηση, υποχρεωτική ή όχι. Προς το παρόν, έτσι όπως έχει σαχθεί ο θεσμός, η υποχρεωτικότητα, καταρχήν η διαμεσολάβηση, η δυνατότητα δηλαδή, η διαμεσολάβηση ισχύει για όλες τις υποθέσεις. Η εθελοντική όμως. Η υποχρεωτική, δηλαδή αυτό το προστάδιο πριν φτάσει στο δικαστήριο, πρέπει να περάσει από τη διαμεσολάβηση, αφορά ένα μικρό ποσοστό των οικογενειακών διαφορών, ότι έχει να κάνει δηλαδή με διατροφές μεταξύ συζύγων ή τέκνων και με επιμέλειες και με διαφορές που η αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Αν έχω εγώ δηλαδή μια διαφορά με κάποιον που η αξία του είναι πάνω από 30.000 ευρώ, τότε υποχρεωτικά πάω σε το προστάδιο της διαμεσολάβησης. Σήμερα, χάρη στην πολύ ευγενική πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη νέα μορφή υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, την οποία επιχειρεί να ρυθμίσει εκ νέου ο νόμος 4640. Η διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς, ο οποίος φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως η υπερφόρτωση των πινακίων και η προαγωγή της κοινωνικής ειρήνης μέσω της εξωδικαστικής φιλικής επίλυσης διαφοράς. Ο νόμος 4640 είναι η δεύτερη προσπάθεια να ρυθμίσει ο νομοθέτης το ζήτημα μέσα σε δύο χρόνια. Είχε προηγηθεί ο νόμος 4512 από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι ένας νόμος ο οποίος έχει θετικά και αρνητικά, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Η κεντρική ιδέα είναι ευγενής και προσωπικώς εύχομαι στην επιτυχία της. Από εκεί και πέρα, αντικείμενο της σημερινής συζήτησης θα είναι να αναδείξουμε τα διάφορα προβλήματα που αναμένουμε να ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νόμου, με καλή διάθεση, καλή θέληση και στο πλαίσιο της προαγωγής του επιστημονικού διαλόγου. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.